Μάριο Τόκα. Μάριο, καλησπέρα. Γεια σου, Μάριο. Σε βλέπουνε στην πατρίδα. Καλησπέρα, Κύπρος. Καλησπέρα, Μάριο. Τι να πω τώρα. Πραγματικά είναι ένα εθνικό γεγονός η σύνδεση αυτή. Την περίμενες νωρίτερα κι εσύ, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Σίγουρα την περίμενα πιο νωρίς. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πέρα από τις ευχές. Δεν θα ήθελα ποτέ αυτή η σύνδεση από πλευράς ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνικού ιδρύματος Κύπρου ποτέ μα ποτέ να εγκλωβιστεί σε σκοπιμότητες, είτε αυτές είναι κοινωνικές ή πολιτικές και πιο πολύ κομματικές. Η σύνδεση αποτελεί, πιστεύω, ένα εθνικό γεγονός, τέτοιο πρέπει να γίνει και αν οποιοδήποτε παρέμβει σε αυτό το έργο, νομίζω ότι ζημιωμένος θα είναι ο ελληνισμός γενικά. Μάλιστα. Το καλλιτεχνικό σου παρόν το έχεις δώσει αρκετές φορές σε σχέση με, το κυπριακό δράμα. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα δικής μου επιλογής το να δίνω το παρόν μου στο πρόβλημα της Κύπρου. Νομίζω ότι είναι θέμα πια τρόπου ζωής. Δηλαδή έτσι το νιώθω, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω. Μάλιστα. Γι' αυτό και πάντα λειτουργεί η Κύπρος στη δουλειά μου. Έχεις ένα τραγούδι που έχει και σε έχει συνδέσει με την κυπριακή τραγωδία, με το κυπριακό δράμα. Ναι, είναι αρκετά τραγούδια. Παύλο, θα ήθελα να το παρακολουθήσεις αυτό που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω να παίζω κάτι που το έπαιξα τελευταία στην Κύπρο. Ποιο είναι αυτό? Ένα κομμάτι που έχει σχέση με το 64, που δένει τους βομβαρδισμούς και τις μάχες της Τηλιριάς μαζί με την τραγωδία του 74. Θα προσπαθήσω έτσι λίγο να σας τραγουδήσω. Πάλι μου φίλοι, μαζί σας τα πρώτα τραγούδια της αγάπης ψιθύρισα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Μαρία, έχουμε όμως και πιο ολοκληρωμένη αυτή ακριβώς τη στιγμή σου. Για να ακούσουμε από τη Λευκωσία πια. Μαζί σας τα πρώτα τραγούδια της αγάπης ψιθύρισα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Μα συνάντησα ξανά σε ένα νεκρό 74. Να είστε χιλιάδες 30 φιλανικά.
φίλοι. Μαζί σας πάντα θα πιστεύω εδώ που γεννήθηκα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος, ο τόπος μας Κύπρος και προσκύνησα. Και φύγατε με εκείνο το πικρό 64. Τέσσερα χαμόγελα πικρά. Μα σας συνάντησα ξανά σε ένα νεκρό 74. Να είστε χιλιάδες τριάντα φιλανικά. Χειροκροτάμε και εμείς με τα λίγα χέρια που έχουμε στη διάθεσή μας τον Μάριο Τόκο που ήταν στο στούντιο. Παύλο, μπορέσαμε και ενώσαμε και ζωντανό τραγούδι με μαγνητοσκοπημένο. Με προσπάθεια. Με προσπάθεια Δημήτρια, που έκανε μου επιτρέπεις μια φράση μόνο από τη Λευκοσία. Θέλω να πω και στον Μάριο και στον Μιχάλη μια προσωπική άποψη που πιστεύω συμφωνούν και πάρα πολλοί Κύπροι μαζί μου, ότι είναι οι καλύτεροι μας πρεσβευτές στον ελληνικό χώρο με τη δημιουργία τους, την πνευματική και την καλλιτεχνική. Ευχαριστούμε, Παύλο. Ίσως και το ωραιότερο το οποίο μπορούσες να ακούσεις, Μάρια. Η Κύπρος όμως τίμησε πρόσφατα έναν πάρα πολύ μεγάλο ποιητή.